προσεγγίσετε την κατάσταση με τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, επειδή προηγουμένως ο Υπουργός Υγείας μας είπε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ούτε απόφαση ούτε πρόθεση για νέα μέτρα. Όμως εσείς θα έχετε μια συνάντηση, η οποία θα αφορά τι ακριβώς, κύριε Καραγιάννη? Είναι η συνηθισμένη συνάντηση που έχουμε κάθε Τρίτη στις 7 το βράδυ και θα γίνει, φαντάζομαι, μια ανασκόπηση της επιδημιολογικής εικόνας στην παρούσα φάση. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε τίποτα περισσότερο από ό,τι έγινε στο Προεδρικό το Σαββάτο. Όπως έχει πει και ο Υπουργός, πρέπει να δώσουμε χρόνο στα παρόντα μέτρα να αποδώσουν. Είναι τα λιγότερο οδυνηρά που θα μπορούσαν να μπουν και ελπίζω ότι πολύ σύντομα, τουλάχιστον μέσα σε ένα δεκαήμερο, να δούμε αποτελέσματα, αυτά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, με αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχουμε και τα χθεσινά νούμερα, τα οποία φαντάζομαι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν έπρεπε να είναι υψηλότερα λόγω του ότι δεν έγιναν αρκετά τεστ, δεν μας επιτρέπουν να δούμε αν έχουμε φτάσει στην κορύφωση των περιστατικών και είμαστε προς τα κάτω ή αν ανεβαίνουμε ακόμα. Πρέπει να δώσουμε ακόμα 2-3 μέρες διορία για να προσδιορίσουμε που βαίνουμε όσον αφορά την παρούσα σαν επιδημική καμβύλη. Κύριε Καραγιάννη, υπάρχει ένα θέμα με τους εργαζόμενους στα γραφεία. Παρατηρείται υψηλή μετάδοση εκεί. Ένα 35% διάβαζα το πρωί των κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν ως θετικά κρούσματα εργάζονταν σε γραφεία. Και υπάρχει φόβος για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πέραν από την προτροπή όσοι είναι δυνατόν να εργάζονται από το σπίτι, υπάρχει κάποια άλλη πρόθεση που σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας στα γραφεία από την επιδημιολογική ομάδα, ενός σύσταση? Φαίνεται ότι εκτός το ότι ίσως υπήρχε και συνωστισμός στα γραφεία σε συνδυασμό με την μη χρήση μάσκας και επίσης εάν χρησιμοποιούν τον κλιματιστικά με κλειστά τα παράθυρα λόγω των ψηλών θερμοκρασιών, δημιουργούσαν έναν κλειστό περιβάλλον το οποίο συνέτεινε στην μετάδοση του ιού σε άλλα άτομα. Γι' αυτόν λέμε και ξαναλέμε εφαρμογή των πρωτοκόλλων πιστά, αν είναι δυνατόν οι μισοί να εργάζονται από το σπίτι, να εργάζονται στα γραφεία εναλλάξουτος ώστε αν υπάρξει κρούσμα τουλάχιστον μόνο οι μισοί να φεύγουν και να μπαίνουν σε απομόνωση και να έρχονται οι άλλοι μισοί χωρίς να χρειάζεται η επιχείρηση. Αυτό που κάναμε και τον Μάρτιο δηλαδή. Ακριβώς. Πρέπει να τα επαναλάβουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτόν το ιδιαίτερο πρόβλημα υψηλής μεταδοτικότητας. Εάν δεν θέλουμε να γίνει χειρότερο, πρέπει να τα ξαναεφαρμόσουμε αυτές τις πρακτικές. Όταν ένας χώρος είναι μεγάλα τα εμβαδά του, κύριε Καραγιάννη, ενίως ανοιχτός χώρος και τα γραφεία, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο, έχουν αποστάσεις μεταξύ τους. Είναι μεγάλη η απόσταση του ενός γραφείου από το άλλο. Και εκεί συνίσταται να χρησιμοποιούν τη μάσκα. Φυσικά. Πάνω από 2 άτομα σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο πρέπει να φορούν τη μάσκα τους. Και όταν διακινηθούν να πάνε σε κοινόχρηστους χώρους, είτε αυτή είναι η κουζίνα, είναι τα αποχωρητήρια, είναι οι διαδρόμοι, στις διακινήσεις τους να φορούν την μάσκα τους. Μάλιστα. Διότι δεν μπορείς να ξέρεις ποιος πέρασε από το χώρο και ίσως να άφησε μικροσταγονίδια στο περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει αιωρούμενος σε μια ατμόσφαιρα μέχρι 20 λεπτά. Ναι. Εάν τον εισπνεύσει κάποιος, τότε θα μολυνθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καραγιάννη. Σε σχέση, λοιπόν, με το θέμα της ιχνηλάτησης ευρύτερα. Επειδή ο Υπουργός είπε ότι έχουν αλλάξει κάποιες διαδικασίες ως προς την ιχνηλάτηση. Αυτό σας καλύπτει το γεγονός ότι ζητείτε άμεσα από τα άτομα να δηλώνουν τις στενές τους επαφές? Σας καλύπτει και σας καθησυχάζει ότι γίνεται η διαδικασία με τρόπον τέτοιον που να το έχουμε υπό έλεγχο? Και επίσης θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί χθες ο καθηγητής ο Γεώργιος Πάνος είχε προτείνει και μάλιστα απέστειλε και επιστολή στο Υπουργείο Υγείας
για να γίνονται τα τεστ με τη μέθοδο της δεξαμενής, για να μπορούμε να καλύψουμε μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Θέλω την άποψή σας και για τα δύο. Είναι γεγονός ότι και στη σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου ήσαν παρόντες και οι φορείς και των εργοδοτών και των εργαζομένων και πολλαπλή άλλη φορείς, είχε συζητηθεί το θέμα αυτό και μάλιστα είχε υποθεί ότι η κάθε μεγάλη επιχείρηση θα έχει έναν steward, έναν υπεύθυνο για θέματα ασφαλείας. Και αν προκύψει κρούσμα, αυτός ο υπεύθυνος, επειδή γνωρίζει και το περιβάλλον, θα μπορούσε εγκάλιστα να κάνει την πρώτη λίστα των επαφών, των στενών επαφών τουλάχιστον, του κρούσματος στον εργασιακό χώρο, το οποίο θα υποβοηθήσει το έργο της ομάδας ιχνηλάτησης. Επομένως, η ομάδα ιχνηλάτησης μετά, εκείνο που έχει να κάνει είναι να πάει να πάρει το δείγμα και τα λοιπά, χωρίς να καθυστερεί με λεπτομέρειες σχετικά με διευθύνσεις, τηλέφωνα και ούτω καθεξής των πιθανών παφών. Όσον αφορά τώρα το θέμα της δεξαμενοποίησης των δείγματων, αυτό είναι μια τακτική η οποία χρησιμοποιείται και στο εξωτερικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην Κύπρο. Χρησιμοποιήθηκε σε μία περίπτωση και δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Θεωρώ ότι υπό κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά έχοντας υπόψη όμως κάποια πράγματα που όταν σμίγεις 10 δείγματα παραδείγματος χάρη και τα αναλύεις ως έναν, στην προκειμένη περίπτωση είναι σαν να κάνεις ήδη 1:10 διάλυση των δείγματων, που σημαίνει ότι τα χαμηλώς θετικά μπορεί να σου βγουν αρνητικά. Επομένως υπάρχουν και τα υπέρ, υπάρχουν και τα κατά. Είναι αυξημένο το ρίσκο δηλαδή, θεωρείτε? Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ενδείκνυται, διότι άτε να χάσεις 1-2 θετικά στα 1.000-2.000 δείγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Καραγιάννη, πρωτού κλείσουμε. Για τα γήπεδα που δεν επιτρέπεται διεξαγωγή των αγωνιστικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ακούσαμε παράγοντες ομάδων να φωνάζουν ότι εφαρμόζεται 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για ποιο λόγο? Λένε ότι σε κάποιους χώρους επιτρέπεται η παρουσία κόσμου υπό προϋποθέσεις, ενώ στα γήπεδα που είναι και ανοιχτοί χώροι δεν ακολουθείται η ίδια τακτική. Κοιτάξτε, στα γήπεδα οι φίλαθλοι μπορεί να πανηγυρίσουν, μπορεί να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον πάνω στον ενθουσιασμό τους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως παραδείγματος χάρη να κάθεται ένας θεατής να παρακολουθεί μία θεατρική παράσταση σε έναν ανοιχτών αμφιθέατρων που δεν ταράζει από τον τόπο του. Επομένως, πρέπει κάποιοι να λαμβάνουν υπόψη και τις ενέργειες του καθενός που παρακολουθεί. Καταλαβαίνω ότι πολλοί φίλαθλοι μπορεί να είναι... Θα παρασυρθούν από το συναίσθημα, λέτε? Θα παρασυρθούν από το... Δηλαδή θα παρασυρθούν από το συναίσθημα λόγω ακριβώς του πανηγυρισμού? Δεν το κάνουμε. Εντάξει, όλοι αυτό είναι και θέμα προσωπικής ατομικής ευθύνης και πάλι. Να πόκειται στον καθένα να την επιδείξει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι περιορισμοί είναι για ένα μικρό διάστημα. Όταν παρέλθει ο κίνδυνος, πάλι θα χαλαρώσουν τα μέτρα, όπως έγιναν και στο παρελθόν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Πάμε.